Παπαδόπουλε. Καλησπέρα κύριε Τσουρούλη. Νομίζω ότι μήπως ήρθε τελικά η ώρα να ενημερωθεί πια και η από εδώ πλευρά για το τι συμβαίνει στις διαπραγματεύσεις, για να μην αναγκαζόμαστε να τα ακούμε από αλλού και να κάνουμε και συζητήσεις μεταξύ μας αν τα λένε σωστά ή αν έχουν άλλους λόγους που τα λένε όπως τα λένε. Τι ακούτε από αλλού δηλαδή κύριε Τσουρούλη? Αυτό που περιέγραψε πριν από λίγο ο συνάδελφός μου Νικόλας Μαρκαντώνης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το μεταφέρω ξανά. Νομίζω, κύριε Τσουρούλη, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ότι χρονοδιαγράμματα δεν υπάρχουν. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μα δεν τίθεται θέμα αν τα αποδέχει. Υπάρχει μια διαδικασία, κύριε Τσουρούλη. Μισό λεπτά, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό που συζητάμε δεν είναι αν τα αποδέχεται ο Νίκος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό που συζητάμε είναι αν βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και γιατί πάντως οι Ελληνοκύπροι πρέπει να μαθαίνουν τι συζητείται από τον Τουρκοκύπρο ηγέτη και από τον κύριο Έιντε. Τι μάθατε δηλαδή, κύριε Τσουρούλη, συγκεκριμένα πέστε μου. Τι είπε ο κύριος Έιντεν και τι είπε ο κύριος Ακεντζή, το οποίο δεν γνωρίζατε ότι συζητούνται οι πτυχές του Κυπριακού στο τραπέζι των συνομιλιών και καθένας λέει τις θέσεις του σε δημόσιες δηλώσεις. Το γεγονός ότι ο κύριος Έιντε προέβλεψε μια διαδικασία στην οποία χθες έδωσε ξεκάθαρη απάντηση και ο πρόεδρος. Νομίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι μυστικό. Δεν φορά... έχει γίνει μια μυστική ατζέντα που έχει καθορίσει κάποιο χρονοδιάγραμμα, είτε τυπικό είτε άτυπο. Η διαδικασία είναι εκεί, κύριε Τσουρούλη, και να συγκεντρωθούμε στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι με την επιστροφή τώρα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τον Οκτώβριο θα έχουμε δύο συναντήσεις με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και αναμένουμε σε αυτές τις συναντήσεις και στις επόμενες συναντήσεις που θα γίνουν μέσα στον Νιόβρη, τον οποίο θεωρούμε πολύ καθοριστικό μήνα, να διερευνήσουμε όλες τις προοπτικές, που νομίζουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτά για να το καταλάβω. Να συζητήσουμε αυτό που και επιτέλους να καταλήξουμε σε λύση του Κυπριακού. Σε αυτό που περιγράφετε. Δηλαδή ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις. Τι διαφορετικό περιμένετε ότι θα ακούσετε για τις εγγυήσεις, ας πούμε, από αυτό που περιγράφει ο κύριος Ακιντζή και μας μεταφέρει ο κύριος Έιντε? Πέστε μου, τι είναι αυτό που περιμένετε. Και μου λέτε κι εσείς, ορθά το επισημαίνετε, ότι πάντως για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τα όσα αναφέρονται είναι κόκκινη γραμμή. Άρα τι είναι αυτό που θα αλλάξει? Να σας επισημάνω, κύριε Τσουρούλη, ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι τουλάχιστον δημόσια, ναι, φαίνεται ότι ο κύριος Ακιντζή, ας πούμε, παρά τις προηγούμενες ηγεσίες των Τουρκοκυπρίων, αφήνει ανοιχτό να συζητηθεί το θέμα των εγγύησεων. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση όμως πάνω σε αυτό. Μα αποδεχόμαστε. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτε να συμφωνήσει η λύση και να τη φέρει ενώπιον του κυπριακού λαού που θα εμπεριέχει εγγύηση. Αυτό λέμε. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ένα κράτος, μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απολαμβάνουμε την ασφάλεια που μας δίνει η ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ένα σύγχρονο κράτος. Αυτή είναι η θέση μας και αυτή είναι η θέση των τραπεζών συνομιλιών. Και αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό σας λέω η ουσία. Θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα εγγυήσεων. Αυτή είναι η θέση μας. Άρα, η οποία είναι λανθασμένα, στο τραπεζό συνομιλιών. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, κύριε Μισό λεπτάκι. Τσούλη. Λανθασμένα, μεταφέρει ο κύριος Ακιντζή ότι το κλίμα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη ήταν ευδιάκριτο, λέει, και διάχυτη η εντύπωση για λύση και διαξαγωγή δημοψηφισμάτων πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Ο κύριος Ακιντζή μεταφέρει τη δική του άποψη, τη δική του διέστηση. Εγώ σας μεταφέρω την άποψη και τις θέσεις της δικής μας πλευράς και της κυπριακής κυβέρνησης και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και αν είναι τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις μας, πώς θα βγούμε έξω από το οποιαδήποτε τραπέζι συνομιλιών και να πείσουμε μετά για το ποιος έκανε μεταστροφή και από διαλλακτικός έγινε αδιάλλακτος? Κοιτάξτε, κύριε Τσουρούλη, αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει, γιατί είναι η δική μας πλευρά που υποφέρει εδώ και 41 χρόνια και υφίσταται τις συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, και η μισή μας πατρίδα είναι κάτω από τα τουρκικά στρατεύματα. Συμφωνεί. Εκείνο που προέχει δεν είναι το playing game. Συμφωνεί. Δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία για να επιρρύψουμε ο ένας τον άλλον την ευθύνη. Εμείς μπαίνουμε με την πραγματική βούληση να βρούμε μια λύση του Κυπριακού μέσα σε ένα πολύ θετικότερο πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των συνομιλιών. Άρα, εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι μία. Ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαπραγματεύεται στο τραπέζι των συνομιλιών για μια λύση του Κυπριακού, την οποία
Εάν καταλήξει και αν συμφωνήσει ο ίδιος, θα τη φέρει ενώπιον του Κυπριακού λαού προς έγκριση. Άρα προς τι έβολε αυτή η ανησυχία, σας λέω, το ουσιαστικό είναι τι κάνουμε στο τραπέζι των συνομιλιών. Μισό λεπτό, και εμείς εκεί επικεντρωνόμαστε. Να σας πω κάτι, μπορεί να θεωρηθεί και ως προβοκατόρικο, θα την κάνω την ερώτηση όμως. Ο κύριος Ακιντζή, γιατί νιώθει την ανάγκη να ενημερώνει τόσο εκτενώς και τόσο διαρκώς την κοινότητά του και εμείς θα πρέπει να λειτουργούμε σε συσκότηση? Πρώτα απ' όλα, δεν είμαι εκπρόσωπος του κύριου Ακιντζή. Όχι, είσαι εκπρόσωπος του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο κύριος Ακιντζή επιλέγει αυτή την τακτική. Πέραν όμως από αυτό, εγώ σας ρωτώ, έχετε ακούσει κάτι που δεν το ξέρατε? Δηλαδή, ο κύριος Ακιντζή όταν ενημέρωνε την ψευδοβουλή... Έχετε ακούσει κάτι που δεν το ξέρατε, που έχουμε αποκρύψει από τον Κυπριακό λαό? Έχετε ακούσει ότι, ας πούμε, έχουν συμφωνήσει σε κάτι και εμείς δεν το ανακοινώσαμε και το ανακοίνωσε ο κύριος Ακιντζή? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δεσμευτεί, κύριε Τσουρούλη, ότι ό,τι συμφωνείτε θα ενημερώνεται αμέσως ο Κυπριακός λαός. Όπερ και γένετο, όταν συμφωνήθηκε, μάλιστα, ότι γίνεται αποδεκτό. Άρα δεν υπάρχει καμιά συμφωνία, μου λέτε, για την ώρα. Δεν εκείνο υπάρχει. Που έχει συμφωνηθεί θέμα για τον κύριο Έιντε υπάρχει. Έχει ανακοινωθεί. Θέμα για τον κύριο Έιντε υπάρχει? Δεν υπάρχει θέμα για τον κύριο Έιντε. Ο κύριο Έιντε είναι ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, μεσολαβεί. Τώρα έκανε κάποιες δηλώσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες απάντησε στις ερωτήσεις των συναδέλφων δημοσιογράφων. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες απαντήσεις. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Επειδή είστε κι εσείς δημοσιογράφος, αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο πρόεδρος προσπαθεί να μιλήσει, όχι, επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη μαντικές ικανότητες, προφανώς κάτι θέλει να καταδείξει, έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: μακάρι οι μαντικές ικανότητες του κ. Έιντε να μας βοηθήσουν κι εμείς. Είμαστε αυτοί που θέλουμε πραγματικά το συντομότερο λύση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε θέσει χρονοδιαγράμματα, έχουμε συμφωνήσει χρονοδιαγράμματα, είτε είμαστε δεκτικοί σε πιέσεις για χρονοδιαγράμματα. Κύριε Τσουρούλη, μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι στο τραπέζι των συνομιλιών, να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτή την πολύ καλή περίοδο που υπάρχει και το θετικό κλίμα που υπάρχει, μπας και καταφέρουμε και φτάσουμε σε λύση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατόν. Μάλιστα.